crucifixion, he was not surrounded by innocent children. He was surrounded by adults. And we have learned, unfortunately, to be very different than children. To sit and to, not to sit, to spit at our Lord, to be mean to him, to swear at him, to crucify him, to be the very same to our brothers and sisters, and when we are doing that to our brothers and sisters, we are doing it to the Lord. And I've mentioned before that if we can get to our children before they become us, then hopefully we are doing a good job. Ήταν από άλλα, αλλά όπως ήμουν μπροστά στο σταυρό και είδα τα κοριτσάκια, οι μυροφόρες, στο, με το φως του κεριού, πρόσωπό τους και τι όμορφοι ήταν και τι ήσυχες ήταν οι κοπέλες. Ξαναθυμήθηκα γιατί κάνουμε τη δουλειά μας που κάνουμε με την νεολαία. Γιατί προσπαθούμε να μην γίνουν τα παιδιά μας σαν εμάς, σαν εμείς οι μεγάλοι. Γύρω από τον Χριστό, την ημέρα που τον σταυρώσαμε, δεν ήταν τα παιδιά. Δεν νομίζω τα παιδιά θα τον είχαν σταυρώσει. Γιατί τα παιδιά αγαπάνε. Τα παιδιά δεν βρίσκουν κακία στο παραμικρό πράγμα που βρίσκουμε και εμείς. Και νομίζω ότι με αυτή την σκέψη, εάν συνεχίσουμε μέχρι την Ανάσταση του Χριστού, σαν παιδάκια, να είμαστε ο ένας με τον άλλον, αντί σαν μεγάλοι, που έχουμε μάθει, όπως είπα, κακία, μίσος. Να έχουμε μάθει να κοτσοπολεύουμε. Όχι μόνο να κοτσοπολεύουμε, αλλά μερικές φορές η γλώσσα μας δαγκάει χειρότερα από τα δόντια και σκοτώνει χειρότερα από το κάθε κόπο. Και νομίζω ότι αυτή η φωτογραφία βλέπετε μπροστά σας. Μακάρι, μακάρι, μακάρι να ήταν τότε τα κοριτσάκια και τα παιδιά γύρω από τον Χριστό, αντί για τη μεγάλη. Νομίζω θα ήταν τελείως διαφορετικά. Αλλά ο Χριστός, γι' αυτό είναι κάτι που ήθελα να πω, ο Θεός δεν είναι στο σταυρό με μίσος, αλλά με αγάπη. Και με αγάπη μας συγχωρεί. Βλέπει τα παιδιά του, οι μεγάλοι, οι πιο κακοί από όλους, οι μεγάλοι, οι νεολαία, οι παιδάκια. Και του κάνουν τόσα πολλά και ο Θεός μας, ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη. Γεμάτος αγάπη όλος ο κόσμος, όλη η δημιουργία είναι γεμάτη με την αγάπη του Θεού. Και εκείνη τη στιγμή η αγάπη του Θεού συγχωρεί όλο τον κόσμο για αυτά που κάνει. As Christ is on the cross, and this is what I was going to say, and I'll say it very shorter, much shorter. On the cross, God is not mad with us. He is not angry with us, even though we as adults are tearing him apart, essentially. But he is full of love. And only our God is a God who is full of love and look down upon his own creation who is doing these things to him. And only our God can be full of love and forgiveness and grant to us time and time again so that we can be repentant for our sins and go forth and to try and achieve the kingdom of God. I think that not only do we have a beautiful example with the children and their innocence and their love, we have the greatest example, which is the innocence and the love of God, who is always with us, and always forgiving, and always loving. May we come forth, may we recognize God's love when we kiss his feet, and may we feel his forgiveness as we place into his hands the nails we placed him in. And when we feel his forgiveness, when we place them in, and he turns to us and he says, "You are forgiven. Εύχομαι να αισθανθείτε την αγάπη του Θεού όταν θα φιλήσετε τα πόδια του Χριστού
και να αισθανθείτε την συγχώρηση του Θεού όταν βάζουμε εμείς οι ίδιοι, ο καθένας μας, την πρόκα μέσα στα χέρια του και τα πόδια του και κοιτάει κάτω από το σταυρό και λέει «Εις τη συγχωρημένη». Τώρα με σειρά, το ένα-ένα στα σύνδη, να έρθει όταν σας πει ο συγχωρημένος του Συγγούριο και να προσκυνήσει τον Χριστό.